πριν από λίγο. Βρέθηκε μια συνάντηση τύπου από τον κύριο Βορύδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δυτικής Μακεδονίας στο κτίριο της ΕΠ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία. Να έρθουμε λίγο λοιπόν στα θέματα που αφορούν την Καστοριά, γιατί ο κύριος Βορύδης ρωτήθηκε για θέματα που αφορούν τον νομό μας. Και θέλω λοιπόν να λειτουργήσετε και ως ρεπόρτερ, κύριε Μάνο, αυτή τη στιγμή. Και γιατί όχι, κύριε. Φράγμα Νεστορίου, για το οποίο... Να τα πιάσουμε καλύτερα από την αρχή, κύριε Ρατσούλη. Να τα πιάσουμε όπως θέλετε, αλλά τον περιμέναμε και εδώ τον κύριο Βορύδη όμως για ορισμένα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε πρόσκληση από τον αντιπεριφερειάρχη, τον χωρικό της Καστοριάς, τον κύριο Σαββόπουλο. Ήταν ο κύριος Βορύδης να έρθει στην Καστοριά Τετάρτη το πρωί, αλλά δυστυχώς για κάποιον έκακτο λόγο αυτό το πράγμα ακυρώθηκε και θα αναχωρήσει τελικά 6 ώρα από την Κοζάνη για την Αθήνα. Γι' αυτό και δεν γίνεται η συνάντηση για κανένα κάποιο άλλο λόγο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, από χθες έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, του κυρίου Βορύδη. Θεωρώ είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις υπουργών, να δούμε και χαρτογραφήσουμε επαγγελματικά την περιφέρεια της Μακεδονίας, που ο πρωτογενής τομέας είναι ίσως από τις μεγαλύτερες εργοδότες της περιοχής. Μάλιστα. Και λέω να τα πιάσουμε τη σειρά, γιατί χθες είχαμε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την περιοχή της Καστοριάς, όπως δεν ξέρω αν το έχετε πει και εσείς στο ραδιόφωνο σας, υπάρχει μια έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στους εκτροφείς. Τον είχαμε τον κύριο Λάγκα μισή ώρα εδώ, τον είχαμε τον κύριο Λάγκα. Οπότε... Άρα δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Όχι. Τα είπαμε τον κύριο Λάγκα για αυτό το κομμάτι. Ναι. Θα μοιραστούν οι εκτροφείς 3 εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά. Θα δούμε... Και θα βοηθηθούν στο να μπουν σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ύπαρξη ρευστότητας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%. Είναι σημαντικό νομίζω, γιατί είναι ένας κράτος και αυτός που απασχολεί πολύ κόσμο και στην Καστοριά μας και θα πρέπει να στηριχθεί μέσα σε αυτή τη δυσχέρεια την οικονομική και την εμπορική που έχει περιβεθεί ο κλάδος αυτός. Το μόνο που δεν ξέρω αν υποσχέθηκε να δώσει, αν θα δώσει κάτι και στους, γενικότερα και στους κτηνοτρόφους για να κλείσουμε το ζωικό. Υποσχέθηκε και από χθες και σήμερα το επανέλαβε συνάντηση τύπου, θα υπάρξει μια ενίσχυση σε επίπεδο χώρας 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη ζημία που έχουν υποστεί, που πραγματικά είναι ίσως και πολλαπλάσια, κύριε Νατσούλη. Στην εμπορία των αμερυφείων κατά τη διάρκεια του Πάσχα. 30 εκατομμύρια μπαίνει και λίγα λεφτά, νομίζω. Ναι, γιατί συνήθως ασχολούμαστε αγροτικά, τα ξεχνάμε λίγο καμιά φορά τα κτηνοτροφικά. Άρα και για κτηνοτρόφους είπε ότι. Τι. Θα δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για τη ζημία που έχουν υποστεί στην εμπορία των αμερυφείων κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Της καραντίνας και του Πάσχα. Στην οποία γίνονται εμπορικές πράξεις. Ωραία. Θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Θωμά Μάνο στην γραμμή μας, Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν ο μόνος από την Καστοριά που ήταν σήμερα σε όλη αυτή... Κύριε Νατσούλη, ευκαιρίες ήμουν ο μόνος γιατί είχα κληθεί από το πρωί σε μια συνέντευξη που είχε γίνει ως εντεταλμένος σύμβουλος στο ΕΒ, γι' αυτό και κανένα λόγο, όχι ότι άλλοι σύμβουλοι... Ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι είναι ο μόνος που ήταν εκεί και μπορεί να μας τα μεταφέρει γιατί τα άκουσε και τα ίδια με τα μάτια του. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα υπόλοιπα. Ναι, φράγμα Νεστορίου. Τι είπε ο κύριος Βορύδης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη του? Ο κύριος Βορύδης, όπως και ο κύριος υφυπουργός κατά τη διάρκεια της τηλεδιάρκησης που είχαμε στο αμφιθέατρο της αντιπεριφέρειας Καστοριάς, ο κύριος Κρέκας, είπε ότι η βούληση του Υπουργείου είναι να προχωρήσει το έργο και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνεννοηθούν με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει πλέον στα χέρια της μια δικαστική απόφαση, η οποία την δικαιώνει εντός εισαγωγικών για κάποια χρήματα τα οποία πρέπει να λάβει για την συνέχιση των εργασιών του μεγάλου έργου αυτού αναπτυξιακού για την περιοχή μας. Άρα τι θα γίνει? Πιστεύω πως το θέμα θα προχωρήσει, κύριε Νατσούλη. Τι, ο κύριος Βορύδης τι είπε? Ο κύριος Βορύδης είπε ότι είμαστε σε συνεννόηση με την εταιρεία για να προχωρήσουμε το έργο. Άρα αυτό δείχνει ότι θα πάμε με την ίδια την εταιρεία στη συνέχιση του έργου. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει. Ωραία. Αυτό δείχνει. Μάλιστα. Αυτό δείχνει. Πάμε. Φράγμα Διποταμίας. Τι είπε για το Φράγμα Διποταμίας? Το Φράγμα Διποταμίας, κύριε Νατσούλη, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σε
συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα προχωρήσει και αυτό. Είναι ένα έργο. Το είπε σήμερα, το είπε. Ναι, ναι, το είπε ξεκάθαρα. Ένα έργο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο για την περιοχή της Καστοριάς και το σημείο το οποίο θα κατασκευαστεί θα αλλάξει τα δρόμενα στην καλλιέργεια του πρωτογενή τομέα και στην κτηνοτροφία φυσικά, γιατί θα δώσει και τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους που είναι σε εκείνη την περιοχή να μπορούν να καλλιεργήσουν κάποια φυτά κτηνοτροφικά τα οποία μέχρι σήμερα λόγω της έλλειψης νερού δεν μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν. Είναι ένα αναπτυξιακό για αυτό το έργο πολύ σημαντικό για τον νόμο Καστοριάς. Όπως και για το αρδευτικό της Γέρμας. Πάμε αρδευτικό Γέρμας για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με τα αρδευτικά. Το οποίο μέχρι τον Αύγουστο μήνα θα δημοπρατηθεί. Μισό λεπτό, το αρδευτικό Γέρμας δημοπρατείται μέχρι τον Αύγουστο. Ναι, ναι, ναι. Το είπε. Το είπε. Ο κ. Μπορέδης το ανέφερε λεπτομεριακά και όλα συνάντηση τύπου η οποία δόθηκε. Μάλιστα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Πάμε στις ελληνοποιήσεις. Είχαμε μία μικρή σύσκεψη το πρωί στο κτίριο της περιφέρειας με τον κύριο Μπορίδη, στην οποία αναφερθήκαμε σε κάποια, θα έλεγα, θέματα επικαιρότητας και καθημερινότητας που απασχολούν τον κόσμο, τον αγροτικό και τον πρωτογενή τομέα και τον κτηνοτροφικό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στην Καστοριά μας, κύριε Νατσούλη, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Με ανακοίνωση πρώτα απ' όλα για τους κτηνοτρόφους μας την υπογραφή περίπου μέσα σε ένα μήνα των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που είναι σημαντικό, θα έλεγα κύριε Νατσούλη, για το θέμα των επιδοτήσεων που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι, γιατί είχαμε ένα καθεστώς το οποίο ήταν προσωρινό. Ναι. Και πρέπει κατά εντολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να προχωρήσουμε πλέον άμεσα στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Εμείς μαζί με την περιφέρεια Ηπείρου είμαστε οι δύο πρώτες περιφέρειες οι οποίες έχουν να καταθέσει το σχέδιο και θα υπογραφούν σε ένα μήνα. Αναφερθήκαμε στα προβλήματα που έχουμε των ελληνοποιήσεων όλων των προϊόντων αγροτικών και κτηνοτροφικών. Πράγματι ο κύριος Μπορίδης πριν από λίγες μέρες κατέθεσε ένα νομοσχέδιο που αφορά τις ποινικές διώξεις αυτών οι οποίοι πράττουν τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων, είτε αυτά είναι φυτικής είτε είναι κτηνοτροφικής παραγωγής. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ότι μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο των κυρώσεων για κάποιον ο οποίος ήταν κακόβουλος και προχωρούσε σε ελληνοποιήσεις παραγόμενων προϊόντων στη χώρα. Για να καταλάβετε ότι το πλαίσιο των κυρώσεων μέχρι σήμερα ήταν περίπου μέχρι 15.000 ευρώ και αυτά μπορούσαν με τα νομικίστικα τερτύπια να τα πάνε μέχρι και 10 χρόνια. Μιλάμε για ποινές χάδι, πλέον ποινικοποιείται η πράξη αυτή, ναι. Γίνεται ποινικό αδίγημα. Που τα σημαίνει ότι θα το σκεφτείς δύο φορές. 3 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Υπάρχουν ποινές φυλάκισης, ναι. Που θεωρούμε ότι θα είναι ένας πολύ σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντος για τους κακόβουλους. Μακάρι. Στα πλαίσια αυτό μας εξήγησε ο Υπουργός ότι θα υπάρχουν και άλλοι δύο άξονες. Ο ένας άξονας θα είναι η αλλαγή στους ελεκτικούς μηχανισμούς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Νατσούλη, και εσείς και οι ακροατές σας, ότι έχουμε, θα έλεγα, ένα πολυσύνθετο μηχανισμό ελεκτικό που αφορά τα τρόφιμα. Μιλάμε για 6 κατευθύνσεις και δυστυχώς δεν μπορούσαν να συνονιωθούν μεταξύ τους και δεν είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία περιμέναμε. Mm-hmm. Θα δημιουργηθεί ένας ελεκτικός μηχανισμός σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο οποίος θα έχει επιφορτιστεί με το θέμα αυτό που το συγκεκριμένο της παραπλάνησης του καταναλωτή. Να το δούμε, πραγματικά. Και ο τρίτος άξονας, ναι. Τον οποίο ανήγγειλε ο Υπουργός για το θέμα των ελληνοποιήσεων, είναι η επιστημονική τεκμηρίωση πλέον, που πρέπει να υπάρχει για να τη συνδέσεις με το ποινικό αδίκημα. Το DNA λοιπόν. Δεν, όχι DNA, υπάρχουν άλλες πιο σύγχρονες μέθοδοι. Ακόμη πιο σύγχρονες, μάλιστα.
Ακριβώς. Και στην οποία θα που να ξέρουν ότι αυτό το φασόλι που βγαίνει είναι σίγουρα Καστοριάς και αυτό δεν είναι από. Το μέλι το οποίο είναι, ανέφερε ένα παράδειγμα με το μέλι. Ναι. Που έλεγε ότι αυτό το μέλι το οποίο πωλείται ως ελληνικό, ως Καστοριανό. Ότι. Είναι τρεχαγύρευε. Δεν είναι Καστοριανό, θα μπορεί να αποδειχθεί με κάποιες χνηλατήσεις και κάποιες σύγχρονες μεθόδους, αλλά είναι μπράβο. Κινέζικο, είναι βουλγάρικο, είναι από όπου αλλού. Βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να δώσει μία λύση η οποία θα είναι διαχρονική και όχι να κάνουμε κινήσεις οι οποίες φέρουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και το πρόβλημα υπάρχει και διαιωνίζεται και γινόμαστε κι εμείς γραφικοί και το επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία, είτε σε κινητοποίηση είτε σε συναντήσεις. Νομίζω πως όλο αυτό μαζί με τις τρεις κατευθύνσεις, σε όλη αυτή η κίνηση του Υπουργείου, πλέον θα μειώσει, αν όχι να εκλείψει, το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων, το οποίο είναι πραγματικά μια τεράστια πληγή, είτε στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, είτε στους κτηνοτρόφους μας. Πολύ ωραία. Υπάρχει το θέμα των εργατών γης. Φέτος, κύριε Μανώ, έχουμε, νομίζω, περισσότερους Καστοριανούς να δουλεύουν, έστω αυτό το διάστημα, στα χωράφια, στα ρεώματα. Αλλά υπάρχει θέμα. Πράγματι, κύριε Νατσούλη, αρκετοί συμπολίτες. Αυτό θα συνεχιστεί, αυτό θα συνεχιστεί στην πορεία της οικομιδής και τα λοιπά και του καλοκαιριού θα δούμε αλλαγή. Και εκεί, κύριε Νατσούλη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε παρέμβαση και σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο μετά την παρέμβαση, να λέμε την αλήθεια του κυρίου Βορύδη, προχωρήσαμε σε κάποιες ευεργετικές, θα έλεγα, νομοθετικές πράξεις, σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που αφορούσαν συμπολίτες μας οι οποίοι τους έδινε το δικαίωμα, παρότι πέραν κάποιο επίδομα στήριξης, να εργαστούν στον χώρο του πρωτογενή τομέα, χωρίς να επηρεαστεί αυτό, και είναι πολύ σημαντικό, χωρίς να σκοπεί δηλαδή το επίδομα, και έτσι είδαμε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι λόγω της κρίσης του κορονοϊού και λόγω της κρίσης βούνας ή άλλων επαγγελμάτων. Βρήκαν διέξοδο εκεί. Βρήκαν επαγγελματική διέξοδο στην ανασχόλησή τους στον πρωτογενή τομέα. Ακόμα όμως και με τους εργάτες που ερχόταν από τρίτες χώρες, κυρίως από Αλβανία, ο Υπουργός έδωσε και ακόμα μία πράξη μοθητικού περιεχομένου διέξοδο. Και το σημαντικό είναι, κύριε Νατσούλη, για μας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ότι έδωσε δικαίωμα να ασφαλίσουμε με εργόσιμο. Και όχι να μπούμε σε αυτή τη δεδαλώδη διαδικασία της ασφάλισης του στο ΙΚΑ με την αναγγελία, Εμείς θα υποστηρίζαμε πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ντόπιου δυναμικού, εργατικού δυναμικού, των δικών μας ανθρώπων και με μια επιδότηση και μέσα από τους καταλόγους του ΑΕΔ. Πρώτα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να βρουν δουλειά οι δικοί μας άνθρωποι. Το επόμενο βήμα το οποίο οι συνεταιριστικοί και οι συνδικαλιστικοί φορείς της Καστοριάς το έχουν ζητήσει εγγράφως από το Υπουργείο. Αυτό είναι κυρίως θέμα Υπουργείου Εργασίας, κύριε Νατσούλη, οφείλω να ομολογήσω, από το οποίο περιμένουμε μια απάντηση. Ωραία. Εμείς την επιδότηση της εργασίας στον πρωτογενή τομέα την έχουμε ζητήσει ως συλλογική φορείς περιοχής εδώ και περίπου 5-6 χρόνια. Ωραία. Ξεκινήσαμε μια υλογραφία με το Υπουργείο Εργασίας. Δυστυχώς δεν έχει υποδοθεί αυτή η προσπάθειά μας, γιατί και εμείς θέλουμε τα χρήματά μας να μένουν εδώ στην περιοχή μας, γιατί τα έχει πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την χρονική περίοδο που διανύουμε ο τόπος. Ανακοινώθηκαν και κάποια πράγματα από τον κύριο Βορύδη για την μεταλιγνητική εποχή, με στροφή και προς τον πρωτογενή τομέα. Τι ακριβώς μας αφορά κάτι από αυτά? Ο κ. Βουρής ανακοίνωσε σήμερα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξεργάζεται ένα σχέδιο ενίσχυσης του κλάδου του πρωτογενή τομέα. Ναι, αφορά και εμάς αυτό. Εξειδικευμένα, αναφέρεται στο Σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Νατσούλη, και όχι απλά στους νομούς Κοζάνης και Φτόρινας που είχαν τα εργοστάσια. Εξεργάζεται ένα σχέδιο ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα με προγράμματα, είτε αυτά νέων αγροτών, είτε με καινούργια προγράμματα σχεδίων βελτίωσης, γιατί ίσως υπάρξουν άτομα τα οποία θέλουν να μεταπηδήσουν από τον κλάδο είτε της ενασχόλησης τους στα εργοστάσια λιγνίτη είτε και στη βούνα, να πάνε προς το τομέα του πρωτογενή. Αυτοί
θα ενισχυθούν με κάποια προγράμματα επιδυτικά. Οι λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσει περίπου στα τέλη του καλοκαιριού. Ωραία. Ο κύριος Βορύτης είπε. Και κλείνουμε αυτή την... Του παρέδωσα κιόλας, εγώ εδώ θέλω να σας ενημερώσω και ένα όλοι, ότι υπήρξε μια κίνηση από τους συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους της περιοχής μας και από τους συνεταιρισμούς της περιοχής Καστοριάς. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη και σε συνεργασία με γεωπόνους της περιοχής μας όσον αφορά για το Καλαμωτό Φασόλι σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, αφορά και τον νομό Κοζάνη στην περιοχή Σισανίου και τον νομό Πρεσπών και τον Φλωρίνη στην περιοχή του Πρεσπών. Του παρέδωσα μια οικονομοτεχνική μελέτη την οποία την υπογράφουν όλοι οι συνεταιρισμοί του νομού Καστοριάς και όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, όπως και ο συνεταιρισμός Πελεκάνος των Πρεσπών και ο αγροτικός συνεταιρισμός του Σισανίου, ώστε να υπάρξει μια διαφοροποίηση, μια σημαντική αύξηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Καλαμωτού Φασολιού, και ευελπιστούμε το επόμενο τρίμηνο να στα πλαίσια της αναδιάθρωσης των συνδεδεμένων ενισχύσεων στη χώρα να ανταποκριθεί στο έντοιμά μας. Φαντάζομαι αυτό θα συζητήσει αναλυτικά το απόγευμα, που υπάρχει ειδική εκδήλωση για τα όσπρια. Θα είστε εκεί όλοι οι ομάδες παραγωγών. Νομίζω ότι ειδικά πρέπει να πω τους ακροατές ότι ο κύριος Μάνος δούλεσε πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα. Και θέλω να μας πεις περισσότερα. Σήμερα στις 4.30 το απόγευμα θα έχουμε την δεύτερη συνάντηση που γίνεται από την αρχή των συζητήσεων που είχαμε από το 2014 στην Κασούλη, οι οποίες δυστυχώς σταμάτησαν τότε. Ήταν επιλογή της νέας κυβέρνησης που ήρθε μετά τις εκλογές του 2015 και του κυρίου Αποστόλου να μην προχωρήσει η σύσταση διεπαγγελματικής οσπρίων στο επίπεδο χώρας. Μετά την αλλαγή της κυβέρνησης ξεκίνησε μια διαδικασία συζητήσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα θα γίνει η πρώτη συνάντηση, και είναι πολύ καλό που γίνεται στην Δυτική Μακεδονία όλων των εμπλεκομένων πάνω στην εμπορία των οσπρίων, είτε αυτές είναι ομάδες παραγωγών, είτε είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί, είτε είναι εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται, είτε χοντρέμποροι. Θα γίνει 4,5 ώρες στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν επιθυμία του Περιφερειάρχη, του κ. Κασαπίδη, να γίνει αυτό εδώ πέρα, συμμελογικά, γιατί πραγματικά η Δυτική Μακεδονία είναι ένας χώρος, είναι μια γεύση η οποία παράγει ίσως τα ποιοτικότερα όσπρια σε όλη τη χώρα. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι καταναλωτές και οι εμπλεκόμενοι στην εμπορία αυτών. Θα δούμε σήμερα στην Κοζάνη να συγκεντρώνονται όλα τα brand name των εταιριών που εμπορεύονται τα όσπρια. Θα δούμε συνεταιρισμούς από όλη τη χώρα, ομάδες παραγωγών, και θα γίνει το ένασμα της επανασύστασης, της προσπάθειας που ξεκινήσαμε το 2014, και ευελπιστούμε μέσα σε ένα εύλογο χωρικό διάστημα να ανακοινωθεί και η σύσταση της διεπαγγελματικής οσπρίων, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν οι φίλοι παραγωγοί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της καλλιέργειας και στην περιοχή μας και όχι μόνο φυσικά πανελλαδικά, γιατί θα είναι η διεπαγγελματική, όπως βλέπουμε και στο κρέας και στο γάλα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο με τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνει σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κάθε κλάδο. Ωραία. Ελπίζω η συνέχεια αυτής της προσπάθειας μέσα σε ένα περίπου εξάμηνο να ευοδοθεί, γιατί θα συζητηθεί το καταστατικό που πρέπει να διέπει την διεπαγγελματική αυτήν οργάνωση. Και πραγματικά τέλη του χρόνου έχουμε το τελικό κείμενο πάνω στο οποίο θα συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις όταν πρέπει και να μην βλέπουμε φαινόμενα στην εμπορία των οσπρίων τα οποία δυστυχώς διώχνουν τον κόσμο από τον κλάδο και κατ' επέκταση από την περιοχή την οποία τα καλλιεργούν. Να είστε. Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή επιτυχία το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νατσούλη. Ευχαριστώ πολύ.